Κορυφώνεται το θρίλερ γύρω από την ενέργεια και το φυσικό αέριο, καθώς η Gazprom επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας για να κλείσει τη Στρόφιγγα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με επιστολή που εστάλει την περασμένη 5η 14 Ιουλίου, ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός επικαλείται έκτακτες καταστάσεις που δεν του επιτρέπουν, όπως λέει, να συνεχίσει κανονικά με τις παραδόσεις φυσικού αερίου. Μοιάζει με σήμα ότι οι περιορισμένες ροές φυσικού αερίου μπορεί να συνεχιστούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το δεκαήμερο των προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων. Σύμφωνα με τον Bloomberg, την ίδια επιστολή έχουν λάβει τουλάχιστον 3 μεγάλοι πελάτες της Gazprom στην Ευρώπη, ενώ το Reuters επικαλείται πηγές της αγοράς και αναφέρει πως το κλείσιμο της Στρόφιγγα για λόγους ανωτέρας βίας αφορά τον κεντρικό αγωγό Nord Stream που πηγαίνει στη Γερμανία. Η Uniper απέρριψε τη δήλωση της Gazprom λέγοντας πως η επίκληση είναι αδικαιολόγητη. Η κίνηση της Gazprom ενδεχομένως υποδεικνύει πως δεν υπάρχει πιθανότητα τουρμπίνα που έχει σταλεί στον Καναδά να επιστρέψει πριν τις 21 Ιουλίου, όταν ο Nord Stream πρέπει να ξαναλειτουργήσει. Μπορεί βέβαια να σημαίνει πως η ρωσική κυβέρνηση επιδιώκει απλά να αυξήσει την πίεση στην Ευρώπη. Στο επίκεντρο του ενεργειακού πολέμου Μόσχας-Δύσης έχει βρεθεί τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής τεχνικός εξοπλισμός που εστάλει στον Καναδά για επισκευή και δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω λόγω κυρώσεων, με την καναδική κυβέρνηση να διαβεβαιώνει πως θα παρακάμψει με ειδικό διάταγμα τις κυρώσεις. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, але окремо наголосив на тому, що українці ніколи не сприйматимуть рішення Канади щодо турбіни для Північного потоку, яку вирішено передати Німеччині. Фактично в порушення санкційного режиму. Σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Commerçant, ο Καναδάς έστειλε ήδη χθες αεροπορικώς μια τουρμπίνα για τον αγωγό Nord Stream στη Γερμανία. Θα χρειαστούν άλλες 5 με 7 ημέρες μέχρι να φτάσει στη Ρωσία γύρω στις 24 Ιουλίου, ενώ οι εργασίες προετοιμασίας θα διαρκέσουν άλλες 3 με 4 ημέρες, αναφέρει η ρωσική εφημερίδα. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, μετέβη σήμερα στον Μπακού σε αναζήτηση περισσότερου φυσικού αερίου από το Αζερβαϊτζάν. We will double the supply of gas from Azerbaijan to the European Union. Indeed, with this MOU, we commit to the expansion of the southern gas corridor. Today's memorandum actually is a kind of a roadmap for the future. Η Κομισιόν έχει προτείνει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια συμφωνία με το Αζερβαϊτζάν ώστε να αυξηθούν οι εισαγωγές φυσικού αερίου.